Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στο σημείο συνοριακής διέλευσης της Καστανιάς του Εύρου, με την κυβέρνηση να συνεχίζει την προσπάθειά της να εξομαλύνει την κατάσταση με ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων στον Εύρο, μετά τα σοβαρά επεισόδια που συνεχίστηκαν και την Κυριακή. Μάλιστα, ανακοίνωσε 5 μέτρα για την αντιμετώπιση του επείγοντου ζητήματος. Τέταρτη μέρα εντάσεων στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εύρο, με την κυβέρνηση να έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να έχει ανακοινώσει σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της. Τα επεισόδια σημειώθηκαν στις Καστανιές και στην ευρύτερη περιοχή του Εύρου, με ρήψη χημικών εκατέρωθεν και τις ελληνικές δυνάμεις να προσπαθούν να κρατήσουν έξω από τη σύνοριογραμμή τους παράνομους μετανάστες, οι οποίοι επιχειρούν με κάθε μέσο να εισβάλλουν στον ελληνικό χώρο. Η κατάσταση εκτονώθηκε λίγο πριν τις 11, ωστόσο μετανάστες ακούγονταν να φωνάζουν συνθήματα προς την ελληνική πλευρά, ζητώντας να τους επιτραπεί διέλευση στην χώρα. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθειά της να εξομαλύνει την κατάσταση με ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων στον Εύρο, μετά τα σοβαρά επεισόδια που συνεχίστηκαν και την Κυριακή. Μετά την χθεσινή συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, που κράτησε 3,5 ώρες, αποφάσισε να πάρει επιπλέον μέτρα για την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων. Με το κλίμα να είναι τεταμένο για μία ακόμη μέρα χθες στον Εύρο, η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στις εξής 5 ενέργειες. Πρώτον, την αναβάθμιση σε μέγιστο επίπεδο των μέτρων φύλαξης των ανατολικών, χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της χώρας από τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις για την αποτροπή παράνομων εισόδων στη χώρα. Δεύτερον, την προσωρινή αναστολή για ένα μήνα από την ημέρα λήψης της παρούσας απόφασης της υποβολής αιτήσεων ασύλου όσων εισέρχονται στη χώρα παράνομα. Τρίτον, την άμεση επιστροφή, όπου αυτό είναι δυνατόν, στη χώρα προέλευσης, χωρίς καταγραφή, όσων εισέρχονται παράνομα σε ελληνικό έδαφος. Τέταρτον, την υποβολή αιτήματος στη Frontex για ανάπτυξη της ομάδας Rabbit, με στόχο τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της χώρας που συνιστούν και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέμπτον, την άμεση γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κίνηση της διαδικασίας του άρθρου 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ληφθούν προσωρινά μέτρα υπέρ της ελληνικής δημοκρατίας για την αντιμετώπιση επείγουσας κατάστασης λόγω ευνίδιας εισρωής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός για να ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών ζήτησε έκτακτη σύγκληση Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών, το οποίο θα διεξαχθεί εντός της εβδομάδας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε σήμερα άσκηση με πραγματικά πυρά σε Εύρο και Αιγαίο, προκειμένου να αποσταλεί μήνυμα στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετεβαίνει αύριο 3η 3 Μαρτίου στα σύνορα στον Εύρο. Δειλά-δειλά η Ευρώπη δείχνει τη συμπαράστασή της στην Ελλάδα, η οποία δέχεται ασύμμετρη απειλή από την Τουρκία, όπως ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Από την ελληνική πλευρά έχει καταστεί σαφές, με κάθε τρόπο, ότι δεν επιτρέπεται καμία απολύτως διέλευση. Λόγω του συντονισμένου και μαζικού χαρακτήρα της, η μετακίνηση αυτή δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο του ασύλου, που αφορά μόνο εξατομικευμένες περιπτώσεις. Υπό τις συνθήκες αυτές, η παρούσα κατάσταση συνιστά ενεργή, σοβαρή, εξαιρετική και ασύμμετρη απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Τα συγκεντρωμένα άτομα χρησιμοποιούνται ως πιόνια από την Τουρκία για την άσκηση διπλωματικής πίεσης. Η Ελλάδα ασκεί αταλάντευτα το κυριαρχικό δικαίωμα και τη συνταγματική υποχρέωση να διαφυλάσσει την ακεραιότητά της. Τον Έλληνα Πρωθυπουργό θα συνοδεύσουν στον Εύρο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ουρσούλα Φόντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίτ Σασόλι. Ηχηρό ήταν χθες και το μήνυμα του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μέσω Twitter τόνισε πως η χώρα του είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προσπάθεια να στηριχθεί και να προστατευτεί η χώρα στα σύνορά της με αφορμή την άφιξη χιλιάδων μεταναστών μετά το άνοιγμα των συνόρων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ένα παιδί ανασύρθηκε νεκρό από πρωτοβουλία των ίδιων των επιβενώντων να αναποδογυρίσουν τη βάρκα μόλις είχαν πλησιάσει αρκετά κοντά σε σκάφος του λιμενικού σώματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιχείρηση διάσωσης και να περισυλλεχθούν και οι 48 πρόσφυγες και μετανάστες, συμπεριλαμβανομένου και του νεκρού πλέον παιδιού.
Ένα παιδί ανασύρθηκε νεκρό σήμερα από τη θάλασσα ανοιχτά του αεροδρομίου της Μυτιλίνης. Στη διάρκεια επιχείρησης, περίπου στις 9 το πρωί, στην οριογραμμή σκάφος του λιμενικού σώματος εντόπισε βάρκα, στην οποία επέβαιναν 48 πρόσφυγες και μετανάστες. Στο ίδιο σημείο βρισκόταν και τουρκική ακτεωρός. Όταν η βάρκα με τους 48 επιβαίνοντες μπήκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα και πλησίασε το σκάφος του λιμενικού σώματος, οι επιβαίνοντες, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ανέτρεψαν τη βάρκα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιχείρηση διάσωσης και οι επιβαίνοντες να περισυλλεχθούν. 46 άτομα ανασύρθηκαν σώα, ενώ 2 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λέσβου, το ένα χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες ανάνυψης κατέληξε. Το άλλο παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Συνολικά σήμερα, καθαρά Δευτέρα, από τα Χαράματα έως και τις 10 το πρωί, βγήκαν 5 βάρκες στις ακτές της Βόρειας και της Ανατολικής Λέσβου με περίπου 200 συνολικά επιβαίνοντες. Στη Χίο βγήκαν 2 βάρκες με περίπου 70 άτομα, ενώ στη Σάμο άλλες 2 βάρκες με περίπου 50 επιβαίνοντες, πρόσφυγες και μετανάστες. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 1ης Μαρτίου έως σήμερα το πρωί, Δευτέρα 2 Μαρτίου, 2 περιστατικά έρευνας και διάσωση σημειώθηκαν στις θαλάσσιες περιοχές της Λέσβου με την περισυλλογή 89 ατόμων, 3 στοιχείο με τη διάσωση 43 ατόμων και προσφύγων και 1 περιστατικό στο Φαρμοκίνηση με την διάσωση 32 ατόμων. Το ίδιο διάστημα, άλλοι 813 πρόσφυγες και μετανάστες αποβιβάστηκαν με λέμβους σε 20 περιστατικά που σημειώθηκαν σε 4 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Συγκεκριμένα 9 περιστατικά σημειώθηκαν στη Λέσβο, όπου αποβιβάστηκαν 423 μετανάστες και πρόσφυγες, 6 στη Χίο, όπου αποβιβάστηκαν 252 άτομα, 2 στη Σάμο με 85 άτομα, 1 στο Φαρμοκινήσι με 36 άτομα και 2 στη Μεγίστη, όπου αποβιβάστηκαν 17 μετανάστες και πρόσφυγες. Προκλητικές δηλώσεις από μεριάς του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε επιτροπή του κόμματός του, λέγοντας πως τώρα πρέπει να αναλάβει ο καθένας το φορτίο που του αναλογεί, αναφερόμενος στο άνοιγμα των συνόρων της Τουρκίας το οποίο προέβη. Ενώ την ίδια στιγμή κάτοικοι της Λέσβου εμπόδισαν πρόσφυγες και μετανάστες να φτάσουν στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στη Μόρια. Δηλώσεις έκανε σε επιτροπή του κομματός του για το άνοιγμα των συνόρων στο οποίο προέβη ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Έκανα μία δήλωση πριν από μήνες. Είπα, αν η Δύση δεν μοιράζεται το φορτίο, θα ανοίξουμε τις πόρτες. Αλλά το υποτίμησαν και είπαν πιθανώς μπλόφα. Όταν άνοιξα τις πύλες, έσπασε το τηλέφωνο. Κλείσε τις πόρτες, μου έλεγαν. Τώρα έγινε, θα πρέπει να αναλάβετε το φορτίο που σας αναλογεί, δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας. Από χτες ο αριθμός των προσφύγων αυξήθηκε σημαντικά και συνεχίζει να αυξάνεται. Τώρα τηλεφωνήστε ξανά. Απόψε θα συναντηθούμε με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας και θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με τη Μέρκελ. Την ίδια στιγμή, τις εισόδους του δρόμου που οδηγούν στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Μόρια, στην Παναγιούδα και στη Λάρσο, έκλεισαν το μεσημέρι της Κυριακής ομάδες κατοίκων από τα χωριά Μόρια και Παναγιούδα, αλλά και από την πόλη της Μυτιλίνης. Οι συγκεντρωμένοι δεν επέτρεψαν σε λεωφορεία του λιμενικού σώματος να μεταφέρουν τους ευχθέντες το πρωί της Κυριακής, πρόσφυγες και μετανάστες, στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Μόριας. Διεκδίκησαν δε την άμεση αποσυμφόρηση της Μόριας. Διορθωτικές κινήσεις παρατηρούνται στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης με αρκετούς ιδιοκτήτες καταλυμάτων να επιστρέφουν στις παραδοσιακές μισθώσεις. Πάντως, σχεδόν διπλάσιο αριθμό ενοικιαζόμενων σπιτιών στην πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb διαθέτει η Κρήτη από την Αθήνα, έχοντας την πρώτη θέση σε όλη την Ελλάδα. Τάσεις επιστροφής στις παραδοσιακές μισθώσεις καταγράφει ο κλάδος ακινήτων με τους ιδιοκτήτες να μιλούν για σταδιακή αποκατάσταση. Το αρκετοί ιδιοκτήτες το έχουν μετανιώσει που έχουν επενδύσει ιδίως χρήματα για να μετασκευάσουν ένα σπίτι, να το εξοπλίσουν για να το διαθέτουν σε βραχυχρόνια μίσθωση και ξαναστρέφονται στην παραδοσιακή μίσθωση. Μια διόρθωση θα λέγαμε, ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση που υπάρχει. Παράλληλα, η Κρήτη σαρώνει στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαχειριστών Ακινήτων, στα 21.587 έχουν φτάσει τα προσφερόμενα μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλύματα της Κρήτης, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από αυτόν της Αθήνας. Έχει την προτίμηση των πελατών, ιδίως από την Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλήνιου Συλλόγου, η Κρήτη ξεκίνησε το 2016 με 8.283 καταλύματα, φτάνοντας την καλύτερη στιγμή της τον Αύγουστο του 2019 με 23.975 και καταλήγοντας διορθωτικά τον Δεκέμβριο του 2019 με 21.587.
πάρα πολλά. Είναι η πρώτη περιφέρεια της Ελλάδος. Όσον αφορά τους νομούς της Κρήτης, τα Χανιά το 2016 έφτασαν τα 3.683 καταλήματα. Τον Αύγουστο του 2019 αυτά έφτασαν τα 10.452 και τον Δεκέμβριο τα 9.377. Στο Ηράκλειο το 2016 υπήρχαν 1.878 καταλήματα, ενώ τρία χρόνια αργότερα έφτασαν σε αριθμό τα 5.312, ενώ στο τέλος του χρόνου υπήρχαν 4.819. Αντίστοιχη εικόνα και στο Ρέθυμνο, καθώς το 2016 υπήρξαν 1.734 καταλήματα, ενώ τον Αύγουστο του 2019 έφτασαν τα 5.271 και τον Δεκέμβριο τα 4.660. Τέλος, στο Λασίθι το 2016 υπήρξαν 986 καταλήμματα, ενώ τον Αύγουστο του 2019 ο αριθμός του διπλασιάστηκε σε 2.939, ενώ λιγότερα υπήρξαν τον Δεκέμβριο με 2.730 καταλήμματα. Η Airbnb είναι μια μεγάλη πλατφόρμα η οποία εμείς συνασπαζόμαστε ως ξενοδόχοι, αλλά θέλουμε όλοι που συμμετέχουν στην πλατφόρμα αυτή να είναι νόμιμοι. Το Airbnb βοήθησε στο να ανέβει περισσότερο τουρισμό σε κάθε περιοχή. Που το βλέπουμε στα στοιχεία, δηλαδή, στα στατιστικά στοιχεία. Δεν έχει πάρει κομμάτι από το ξενοδοχείο το Airbnb. Απλά έχει προσθέσει ένα κομμάτι στο τουριστικό προϊόν. Και αυτό το κομμάτι είναι της τάξης το 15%. Όπως σημειώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων, η πρωτοκαθεδρία της Κρήτης στις πλατφόρμες τους υποχρεώνει να αποκτήσουν παρουσία στο νησί. Στην Κρήτη, να φανταστείτε, υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση που θα αναγκαστικά θα κάνουμε δύο χώρους, δύο γραφεία και στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Μάλιστα, καλούν όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την βραχυχρόνια μίσθωση να εκμεταλλευτούν το υλικό των διαδικτυακών σεμιναρίων που υπάρχει στη σελίδα τους, προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα. Με video conference και webinars, τα οποία γίνονται, μπορεί να παρακολουθήσει οποιοδήποτε από όλα τα σημεία στην Ελλάδα. Κόκκινο χτύπησε το θερμόμετρο της παρέλασης στο Ρέθυμνο, καθώς η πόλη πλημμύρισε κυριολεκτικά από εκατοντάδες καρναβαλιστές, οι οποίοι, αν και δεν είχαν οργανωθεί, ξεχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν την αποκριά. Εξάλλου, οι χειροπαρών έδωσαν και εκατοντάδες επισκέπτες που επέλεξαν το Ρέθυμνο ως ιδανικό χειμερινό προορισμό. Μπορεί κυριολεκτικά στο παραπέντε ο κορονοϊός να στέρισε από το Ρέθυμνο την μεγάλη καρναβαλική παρέλαση, εν τούτης δεν κατάφερε να φρενάρει το κέφι των εκατοντάδων καρναβαλιστών που με σύμμαχο τον καλό καιρό ξεκίνησαν από το πρωί στους δρόμους για να κάνουν τις παρέες τους, να γιορτάσουν την αποκριά και να διασκεδάσουν την ψυχή τους. Το κέφι δεν χάνεται ποτέ. Ούτε δήμαρχοι, ούτε υπουργοί δεν μας σταματάνε. Ρεθυμνιώτικο καρναβάλι. Παρανοϊός φέτος, παρανοϊός. Το Ρέθυμνο διασκεδάζει γιατί πάντα ήξερα να διασκεδάζει τις απόκριες του, είτε με παρέλαση είτε με χωρίς. Εμείς κάνουμε τις παρέες μας κανονικά, χορεύουμε, γλεντάμε και σε αναμονή για τον χρόνο. Σε κάθε γωνιά και πλατεία της πόλης, όπως και σε κάθε σοκάκι του ιστορικού κέντρου, εκατοντάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας, μεταμφιεσμένοι και μη, είχαν δώσει το δικό τους ραντεβού με την χαρά και την καλοπέραση, αφού κανένας ιός και καμία απαγόρευση, όπως είπαν, δεν θα μπορούσε να τους κρατήσει κλεισμένους στα σπίτια τους. Ήταν μια τυχαία συνάντηση εδώ πέρα και φοβάμαι να μην κολλήσω και κάτι πιο μακριά λίγο το μικρόφωνο. Καλό καρναβάλι, καλά να περάσουμε σήμερα και αύριο και μακριά από τους ιούς της κυβέρνησης. Τίποτα δεν μας εμποδίζει. Θα το προσπαθήσουμε. Χθες το βράδυ ήταν χαμός, σήμερα χαμός. Άκυρο τελείως να ακυρωθεί το καρναβάλι. Εξάλλου δεν είναι και λίγοι και οι επισκέπτες του Ρεθύμνου, οι οποίοι αν και απογοητεύτηκαν από την ματέωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων, παρόλα αυτά δεν το έβαλαν κάτω και όχι μόνο δεν ακύρωσαν το ταξίδι τους, αλλά έδωσαν και δυναμικό παρόν, παρέχοντας έτσι ψήφο εμπιστοσύνη στο Ρέθυμνο ως χειμερινό προορισμό. Θα περάσουμε καλά, θα περάσουμε τέλεια όπως κάθε χρόνο. Θα περάσουμε καλά. Όσοι δεν έχουν έρθει προλαβαίνουν, γιατί στο Ρέθυμνο δεν σταματάει ποτέ η διασκέδαση στο τριήμερο. Ελάτε λοιπόν να διασκεδάσουμε όχι καρναβαλικά, αντικαρναβαλικά. Και σήμερα πάντως αρκετός κόσμος βρέθηκε στους δρόμους του Ρεθύμνου, όπου δεν έλειψαν οι παρέες για το άνοιγμα της Σαρακοστής. Στην διεθνή επικαιρότητα τώρα, οι θάνατοι εξαιτίας του κορονοϊού στην Ιταλία έχουν ξεπεράσει τους 40 και τα κρούσματα ανέρχονται σε 1.700, ενώ την ίδια στιγμή για τρίτη φορά μέσα σε ένα χρόνο οι Ισραηλινοί σπέβδουν στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές.
Είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο θέαμα. Η Βενετία είναι σχεδόν άδεια, ελάχιστοι κυκλοφορούν στους δρόμους και στα κανάλια της. Οι θάνατοι εξαιτίας του κορονοϊού στην Ιταλία έχουν ξεπεράσει τους 40 και τα κρούσματα ανέρχονται σε 1.700. 11 ιταλικές πόλεις έχουν τεθεί σε καραντίνα. Στη Ρώμη η εκκλησία έκλεισε όταν διαπιστώθηκε ότι ο ιερέας ήταν μολυσμένος με τον COVID-19. Η Ιταλική κυβέρνηση προετοιμάζει παράλληλα σχέδιο αντιμετώπισης και των οικονομικών επιπτώσεων, αφού η χώρα απειλείται με ύφαση. Ο κορονοϊός έχει εξαπλωθεί σε πάνω από 60 χώρες. Έχει προκαλέσει πάνω από 3.000 θύματα, το 90% εκ των οποίων στην κινεζική επαρχία Χουμπέι. Για τρίτη φορά μέσα σε ένα χρόνο οι Ισραηλινοί σπέβδουν στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές. Νετανιάχου και Γκάντς αναμετρώνται εκ νέου με στόχο να αποσπάσουν τη θετική ψήφο του λαού και να καταφέρουν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Πάντως, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως δεν θα υπάρξει καθαρός νικητής, με τον Νετανιάχου να διεκδικεί επανεκλογή 2 εβδομάδες πριν καθίσει στο ειδόλιο του κατηγορουμένου για διαφθορά. Τον περασμένο Νοέμβριο του ασκήθηκαν κατηγορίες, τις οποίες έχει αρνηθεί λέγοντας ότι πρόκειται για πολιτικά υποκινούμενο κυνήγι μαγισσών. Ο 70χρονος Νετανιάχου είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ, ενώ μόλις τον Δεκέμβριο κέρδισε άνετα τις εσωκομματικές εκλογές. Ο αντίπαλός του, Μπένι Γκάντς, είναι πρώην στρατηγός που κατόπιν μπήκε στο πολιτικό στίβο με το κεντρό κόμμα του Ισραήλ. Στόχος των δύο υποψηφίων είναι να συγκεντρώσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των 120 εδρών ή τουλάχιστον να καταφέρουν να σχηματίσουν κυβέρνηση συνεργασίας με άλλα κόμματα. Στη σκιά του σκανδάλου του Ρωμάν Πολάνσκι διεξάγονται τα φετινά γαλλικά Όσκαρ. Στη σκιά του σκανδάλου του Ρωμάν Πολάνσκι διεξάγονται τα βραβεία κινηματογράφου σε ζάρτα γαλλικά Όσκαρ, όπως αποκαλούνται. Ο Γαλλοπολωνός δημιουργός δεν θα δώσει το παρόν μετά τις εντονότατες αντιδράσεις και τις διαδηλώσεις φεμινιστικών κινημάτων που διαμαρτύρονται για το γεγονός πως έχει 12 υποψηφιότητες για την ταινία του κατηγορό. Ο κόσμος του γαλλικού σινεμά τον προστατεύει. Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει 2 χρόνια μετά το MeToo, την ώρα που στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Weinstein καταδικάστηκε για βιασμό και σεξουαλική επίθεση. Στη Γαλλία τιμούμε τον Πολάνσκι, λέει μία διαδηλώτρια. Υπό την πίεση του κόσμου, το Διοικητικό Συμβούλιο των Βραβείων Σεζάρ παρετήθηκε ομαδικά. Ο Πολάνσκι καταζητείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την υπόθεση βιασμού ενός 13χρονου κοριτσιού το 1977 και την μετέπειτα διαφυγή του στη Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Νότος. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.